είναι της περιοχής, είπαμε, του Αλταγματέν. Είναι, έχει δύο ονομασίες στην περιοχή του Αλταγματέν. Είναι Χαλάι, λέγεται και Σιβασλή. Αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε μία ενότητα Χαελάι με Τσαραχώτ. Δύο χώρους από την ίδια περιοχή. Γιατί το Χαλάι είναι πάρα πολύ αργό. Για να φέρεις έναν κύκλο, και αν είναι μεγάλη πίστα, κάνετε 5 λεπτά. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τα χωρίς, με Χαλάι. Έτσι. Ταραραραραραραμ, τάμε, ταραραραραραραραμ, τάμ, ταραραραραραραραραμ, έτσι. Και σε κάποια στιγμή η μουσική γυρνάει. Ταρ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 α
και γυρνάμε στο Τσαραγώτ. Ταμ ταραρίρα, ταμ ταραρίρα, ταραραραραρα, ταμ ταμ ταμ. Το καταλάβαμε. Εντάξει, για να δω. Πάμε, για σηκώστε τα χέρια. Οπότε θα μείνετε ξεκρέμαστοι. Έτσι, πάντα αφήνουμε το πρώτο μουσικό μοτίβιο να φύγει και το δεύτερο μπαίνουμε. Εντάξει. Thank you.
δείξη του ποδιού, ούτε του παπουτσού. Κοιτάξτε τι ωραίο παπούτσι φοράω. Είναι κυκλική η κίνηση και είναι λοξά προς τα μέσα, δίπλα στο πόδι. Δεν είναι η κίνηση, δεν είναι απλή κίνηση προς το κέντρο του κύκλου. Είναι ένα, δύο, τρία κυκλικά, τέσσερα. Μικρό κάνημα, πέντε κυκλικά και έρχεται μπροστά στο όδο. Έχετε στο διαδίκτυο, ζέστε τα πώς τα χορεύουνε η πρώτη γενιά και θα καταλάβετε τι θα γνωρίζεις. Έτσι. Ένα, δύο, τρία κυκλικά, τέσσερα μικρό κάθισμα, κυκλικά, πέντε. Μπροστά, κοντά. Πάμε. Thank you.
φωτογραφία. Η παραδοσιακή μορφή του ελληνικού χορού ήταν ο κλειστός κύκλος. Έλγει την καταγωγή του ο κλειστός κύκλος από την προχριστιανική εποχή, όταν πιστεύανε ότι ο κλειστός κύκλος προστατεύει τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας και δεν επιτρέπει τα κακά πνεύματα να εισχωρήσουν στο κέντρο. Είναι η πιο δημοκρατική χορή, γιατί στην παραδοσιακή μορφή τα όργανα εισαπέχουν από όλους, όλοι βλέπουν όλους και δεν έχει προνομιούχος. Δηλαδή βλέπεις στις άλλες περιοχές ο πορότος κάνει ό,τι του κατέβει, κάνει τις κολοτούμπες του ταυτά, αλλά όλοι οι άλλοι απλώς ακολουθούν. Ή βλέπεις το τσάμι που χορεύει, αν σου όλοι οι άλλοι απλώς ακολουθούν. Εμάς ο χορός είναι ομαδικός. Έχουν κρατήσει την παραδοσιακή μορφή, η μόνη περιοχή που ξέφυγε τελείως. Βέβαια σήμερα 10 πόντι 11 πρωτοχορευτές. Εμείς μιλάμε για το χθες. Η μόνη περιοχή που άλλαξε ο χορός και χορεύουν σε ανοιχτό κύκλο όλους τους χορούς τους είναι το Άκτα Γματέ. Από εκεί που κατάγονται αυτοί οι χοροί. Όλοι οι υπόλοιπες περιοχές, οι χοροί τους, η παραδοσιακή μορφή ήταν κλειστός κύκλος. Έτσι. Γι' αυτό και ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πλάι. Μέσα, πίσω, κυκλικά μπροστά, μικρό κάθισμα και πάνω. Μικρό κάθισμα και πάνω. Έτσι, για πάμε. Το καταλάβατε.
φορίτσα, ο Γιάννη ανεφορίτσα, είναι το χιζέλα, είναι το καλό κορίτσι και είναι και το παππό. Και τα τέσσερα τραγουδιούνται. Έχω αφήσει τα τραγούδια και εγώ λέω να αποφύγετε το πρώτο, το ανεφορίτσα. Το ανεφορίτσα είναι από την περιοχή της Γαλλίανας. Έχει μία ιδιομορφία η Γαλλίανα στο χορό της. Δηλαδή πώς χορεύει ανεφορίτσα η Γαλλίανα. Ταμ ταμ. Ενώ είναι η ίδια μουσική με την κιζέλα. Ταμ ταμ ταραμ ταμ ταμ ταραμ ταμ ταμ ταραμ. Κοιτάξτε τα χέρια μου, οι βραχίονες είναι σχεδόν κάθε τους στο έδαφος. Οι αγώνες φεύγουν από τα πλευρά και βγαίνουν μπροστά. Και σε όλους τους χορούς τους αυτοί οι Γαλλιανοί χορεύουν με αυτήν την κίνηση των χεριών. Τα χέρια είναι εκεί πάντα, ό,τι και να χορέψουμε. Γι' αυτό, επειδή μιλήσαμε για ταυτότητα χορών, έτσι, για το ύφος των χορών, θα πρέπει να το ακολουθεί. Δηλαδή, θα κάνω εγώ μία φορά. Ανεφορίτσα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα. Βλέπετε, η κίνησή μου είναι λίγο ρομποτοειδής. Παμ, παμ, παραμ, παμ, παμ, παραμ, παμ, παμ, παραμ, παμ, παμ. Έτσι. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Περνάω στην κιζέλα. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα. Τα χέρια φύγανε από εκεί, ήρθαν εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τρία. Χωρίκα τη βασομαντρινέλη ενή κιζέλα. Ξέρετε που αναφέρεται αυτό το τραγούδι. Το ξέρετε. Κουλήστε το κεφάλι σου. Ξέρεις. Το θυμάμαι λίγο. Λοιπόν, ακούστε. Σε κάποιες περιοχές του πόνου, ειδικά στην περιοχή της Ματσούκας, νέα παιδιά παντρευόταν μεγάλες κοπέλες, μεγαλύτερες κοπέλες. Έτσι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν κάνει μια τέτοια αναφορή. Αναφορά. Κόρη κατήβα στο Μαντρί, ελίεν η κιζέλα. Και το δεύτερο στίχο λέει κόρη κατήβα το σωμαντρί και τόσο κατά πασάλια ο άντρας της μικρήκωσε κρούνα των τα μπουσκάρια. Είναι της περιοχής της Ταπεζούντας και αναφέρεται μια κοπέλα η οποία παντρεύτηκε μικρότερο άντρα και ο οποίος την προτρέπει κάποια η πεθερά, η μάνα, δεν ξέρω πια, πήγαινε και χτύπα τους πασάλους κάτω να είναι γερά γιατί ο άντρας του είναι μικρός θα τον χτυπήσουν τα μπουσκαράκια, έτσι. Λοιπόν, είναι, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κοπέλες παντρευόταν μικρότερους άντρες για χείρα βοηθείας στο σπίτι. Μπορούσε δηλαδή ένα παιδί 13-14 χρονών να παντρευτεί μια κοπελίτσα η οποία ήταν 17-18 και ο πεθερός θα μπορούσε να είναι 30. Καταλαβαίνετε τι μπορούσε να προκύψει από αυτό αφού μένανε στο ίδιο σπίτι και αυτό και ακριβώς είχαμε και το έθιμο του Μάσχ. Το Μάσχ ήταν απαγορεύονταν η νύφη να μιλήσει στον πεθερό για 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια μπορούσε να του προσφέρει, ο πεθερός μπορούσε να προσφέρει ένα μαντήλι στην ύφη και να λυθεί αυτό το έθιμο. Και ήταν ακριβώς για προστασία της οικογένειας. Έτσι, άμα δεν μπορείς να συνεννοηθείς, άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν προκύπτουνε και θέμα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Έτσι, νύφη. Άντρας 13-14, νύφη 17-18, πεντερός 30. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ανεφορίτσα, πάμε ένα-ένα. Ανεφορίτσα. Τα κέρια είπαμε φεύγουν από τα πλευρά και βγαίνουν μπροστά. Πάμε. Παίζουμε. Okay.
στεγάλωπο σου επέθανα στο πλοίο. Επάρτε στεγάλωπο σου επέθανα στο πλοίο. Επέθανα στο πλοίο. Από την αρχή όλα.
ένα καλό χωρίο. Εγώ είμαι σιγαλή, ένα σε ένα καλό χωρίο. Επάρμε στε γάλιο που σου επέθανα στο κρύο. Επάρμε στε γάλιο που σου επέθανα στο κρύο. Επέθανα στο κρύο. Thank you.
Το καταλάβαμε τώρα. Είναι οι 8 μορφές που έχει αυτή η ομάδα χώρα. Ανεφόρησα. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να δούμε πόσες μορφές έχουμε τριγώνες. Είναι το τερς και οι τριγώνες. Είναι τερς ανταγματέν, είναι τερς της περιφέρειας κακάτσης, είναι τερς του μουσματέν, είναι τριγώνα τραπεζούντας, είναι και τριγώνα ματζούκας. Έτσι. Το τερς, δεν θα κάνουμε της περιφέρειας κακάτσης, διότι είναι ο ίδιος χορός, μόνο που κάνει ανάποδο λαβύριθο, δηλαδή ο τελευταίος κάνει ζιγζάκ, σπιράλ. Έτσι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε, θα φάμε πάρα πολύ χρόνο, θα κάνουμε από το Άγκταγμπατέν, είναι απλός χορός. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, περνάμε στο κιουμουσμάντε. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, περνάμε στη γρήγορα τραπεζούνα. Παμ, παρι, παμ, παμ, παραρα, παμ, παμ. Και γυρνάμε στη ματσούκα. Εφτάρι. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Το καταλάβαμε. Για πάμε. Πάμε στα γρήγορα να προλάβουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα τα μάθετε από εκεί. Πάμε. Ξέρετε αυτά τους χορούς. Γιοκ. Γιοκ σαν γιοκ. Πάμε.
τους ώμους. Ένα μεταλλικό σκεύος όπου βάζανε μέσα το βούτυρο για να παγώσει. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και άλλη εκδοχή. Τι βιτάνα, η κοιλία είναι η Χαβάνα με το βούτυρο να ντάμανο ή να ηλίτε μοντιμάνο. Και μετά πάμε στο κόρη κοπέλα που είναι από την περιοχή της Γαλλίας. Και είναι το ίδιο πράγμα. Κόρη κοπέλα με την ελιά σου, κόρη κοπέλα με την ελιά σου. Το ίδιο πράγμα. Και μετά είναι το εκατίβασα παξίδες. Εκατίβασα παξίδες με το Θεό δεν και πέρα. Εκατίβασα παξίδες με το Θεό. Το καταλάβατε. Μπράβο. Πάμε. Πάμε να το κάνουμε. Οπα! Αρχινό και λέω, δούμα το πατσίσι, αρχινό και λέω.
σατανά. Σαρίκους λαγκευτών και θα κάνουμε και διάφορες, μια ενότητα από σαρίκους και να τελειώσουμε μάλλον. Γιατί είπανε και 6 ώρα θα δούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Τι είπα το κουράνα. Σαρίκους Μπάφρας. Μπήκαμε στην πλήση. Λοιπόν, σαρίκους Μπάφρας, σαρίκους Λαγκευτό. Έτσι, τα δέσουμε χωρί της Μπάφρας. Σαρίκους Μπάφρας. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι στον Πόντο έχουμε 9 σαρίκους. 9 διαφορετικά σαρίκους ανάλογα με την περιοχή. Το ένα είναι σαρίκους, που σημαίνει ξανθό πουλί. Έτσι, σαρίκους. Η Σαρίκιζιν είναι η ξανθιά κοπέλα. Σαρίκους είναι το ξανθό πουλί. Ο χορός γερανός που λέμε στην Ελλάδα. Και έχουμε
και δύο τις αυτά και τα εφτά χορεύονται με την ίδια μουσική. Ταραμ, 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 ταραμ. Τα μόνα που διαφέρουν είναι τα δύο σαρίκους της Πάφρας. Το σαρίκους ή σαρίκιζιν και το σαρίκους λαγγευτών. Ή σαρίκους ατλαμασί που ήταν η κανονική του ονομασία. Έτσι. Ατλαμασί σημαίνει πηγητό σαρίκους. Λοιπόν, το κάνω εγώ. Ταμ ταραρίραραριραμ ταμαραμ ταραρίραραριραμ ταμαραμ ταραρίραραμ ταραρίραραμ ταραρίραραριραμ ταμαραμ ταραρίραραριραμ ταμαραμ ταραρίραραριραμ ταμαραμ ταραρίραραριραμ ταμ. Αυτή την κίνηση την έχει αυτή η περιοχή. Γι' αυτό μιλήσαμε για ύφος στην περιοχή. Όπως η περιοχή έχει και μία κίνηση που είναι μοναδική μόνο σε αυτήν την περιοχή. Αυτή η κίνηση των χεριών. Με το πρώτο πάντημα και το δεύτερο κυκλικό. Το έχουν σε αρκετούς χορούς. Δηλαδή χορεύουνε, ξέρω εγώ, ταρατσούς ο κακά. Ταραμ, ταμ, ταμ, ταραμ, ταραρίμ, ταραραμ. Δεν είναι κινήσεις που τις συναντάμε σε κανένα άλλο σημείο του πόντου. Ίσως γιατί αυτοί είναι οι αρχαίοι Παφλαγόνες και δεν ήταν ελληνικό φύλο, έτσι. Ίσως λέμε. Πάντως έχουν μία αυτονόμηση στον χορό και έχουν δικό τους προσωπικό ύφος οι χοροί τους. Αυτή η κίνηση είναι δική τους. Μόνο δεν τη συναντάμε σε άλλο σημείο του πόντου. Λοιπόν, το σαρίκους λαταλαμασί τώρα ή λαγγευτών, σαρίκους λαγγευτών, είναι η κίνηση αυτή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Όσο πιο απτάλικα χορεύεις, τόσο πιο σωστός χορευτής είσαι. Δηλαδή, αν αυτό το ύφος το βγάλεις σε άλλους χορούς, είσαι ακατάλληλος χορευτής. Εάν δεν το βγάλεις στην Πάφρα, είσαι πάλι ακατάλληλος χορευτής. Έτσι. Οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε την κίνησή μας στην πραγματική κίνηση των χορών στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Οι κοπέλες σε χαμηλότερο τόνο, έτσι. Οι άντρες μπορούν να πηδάνε όσο θέλουν. Λοιπόν, πάμε και πάμε να το κάνουμε μία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Έλα. Εσείς θα μου μάθετε. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να το δέσουμε thank you.
σαρίκους Παλαΐας, το ξέρετε. Είναι από την Αργυρούπολη, είναι το μόνο σαρίκους που πάει με την πλάτη προς τα πίσω. Δηλαδή, ραμ ταραμ ταραμ ταραραμ ταραραμ ταραμ 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 ταραμ. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα βάλουμε επιλεκτικά αυτά που διαφέρουν πολύ έντονα μεταξύ τους. Το δεύτερο θα είναι από την τραπεζούντα. Το σαρίκου τραπεζούντα, το οποίο τι έχει. Δύο τριαράκια από εκεί στα εμπρός και τέσσερα τριαράκια του τικ επί τόπου. Έτσι. Συγγνώμη. Πάμε. Πάμε. Και τραπεζούντα. Τώρα πάμε στο επόμενο που είναι από το Κάρς και από την Σερίενα της Αργυρούπολης. Είναι μικρό διαφορά. Δεν θα τις κάνουμε και τις δύο, θα κάνουμε τη μία. Το Σαρίκος από την περιοχή του Κάρσα. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Τι διαφορά έχει με την Αργυρούπολη. Κάνουμε τα δύο τριαράκια προς τα πίσω και τα χέρια είναι εδώ στην περιοχή του Κάρσα. Στην περιοχή της Αργυρούπολης δεν είναι εδώ τα χέρια, αλλά είναι κάτω και κάνει αυτό. Καταλάβατε. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Κάνουμε του Κάρς, πάμε να το δούμε. Πάμε και 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, μέσα. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Αυτό είναι από το Κάρς. Και θα πάμε και στη δεύτερη μορφή από το Κάρς, που είναι, που διαφέρει ριζικά, είναι σχεδόν ίδιο με τις τραπεζούντας, με τη μόνη διαφορά ότι έχει επιπλέον δύο τριαράκια προς τα εμπρός και τα χέρια είναι εδώ, δεν κατεβαίνουν ποτέ. Δηλαδή, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, καταλάβατε, στην αρχή. Εντάξει, λοιπόν, για να το θυμηθούμε μία, είναι το Σαρίκους Παλαΐας, έτσι. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Σαρίκους Ταβριούς. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 τριαράκια και 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Έτσι. Και μετά έχουμε το Κάρς που μπαίνουμε μέσα. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 και εδώ τα χέρια του ξέχασα εγώ και τα έκανα εγώ και με ακολουθήσατε. Δεν με διορθώσατε. Το λάθος το δικό μου το συνεχίσατε εσείς. Έτσι. Λοιπόν, το καταλάβαμε.
από τα τέσσερα, όταν κάνουμε την τραπεζούντα και πάμε εδώ, εδώ είναι τρία και μπαίνουμε μέσα το τέταρτο. Okay. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία και εδώ τα χέρια, όχι εδώ κάτω. Εντάξει, και μετά είναι τα τέσσερα που πάμε μπροστά και τέσσερα και το πούμε τα χέρια σηκωμένα στην ανάταση. Πάμε. Τι σας φρενάρει? Τραβήξατε χειρόπρο ή ξεχάσατε να το κατεβάσετε?
Χορευτικά εννοώ. Έτσι. Για πάμε να το δω. Να δω να ρολάρει ο χώρος, να τρέχει, να φεύγει, να κυλάει, να τσουλάει. Πάμε. Thank you.
στο πρώτο τριάγιο έχει θα μη σέλη. Για να μη σε παράτερο μουσικά. Κατάλαβες? Λοιπόν, σε κάποιο σημείο του πόντου. Εμείς στο χωριό μας που έζησα την πρώτη γενιά, όταν χορεύανε κότς, χορεύανε ταμ ταραραμ τυριριρι ραμ ταραραμ τυριριρι ραμ ταραραμ τυριριρι ραμ ταραραμ ταραραμ παραραμ πουρουραραμ. Έτσι δεν είχε κινήσεις χεριών και αυτά. Είναι δεδομένο 1000% ότι αυτή η μορφή υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε κινήσεις τέτοιες, βλέπουμε να κατεβαίνουν στη μέση του πηδήματος, αυτά δεν τα ξέρω και δεν τα αγγίζουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πραγματικά υπάρχει, έτσι. Ένα είναι αυτό. Μετά από αυτό πάμε στο τίταρα ή τρυπάτ. Χορευότανε στην το κότς. Κότς καταρχάς είναι η φτέρνα, έτσι. Λοιπόν, επειδή χτυπάει, το ονομάζανε κότς. Μετά είναι το τίταρα ή τρυπάτ. Είναι από την περιοχή των Κωτιόρων, ορτού, βόρειος πόντος. Λοιπόν, τι είναι, χορεύουμε. Ένα, δύο, τρία, τανταραραμ, τίριρα, ραμταραραμ, ταραρα, ραμταραραμ, ταρα. Και εδώ αλλάζει. Τανταραραμ. Και εδώ αλλάζουμε πάλι με τρία πατήματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι,
τρία και ένα, δύο, τρία, αλλά και αλλαγή και ένα, αλλαγή και ένα, αλλαγή και ένα, δύο, τρία, αυτό είναι το τρικοτσόν. Έτσι, δηλαδή έχουμε τρεις χορούς, θα τους κάνουν μία ενότητα της ίδιας ομάδας. Πάμε να τα χορέψουμε ένα-ένα και μετά θα τα ενώσουμε τα μαζί, έτσι, πέτσα μου κόξα. Thank you.
πάμε να το κάνουμε μία φορά. Πάμε. Θα στο περαφέρω τα χέρια που είναι ακριβώς. Στο τρίκοτσο. Στο τρίκοτσο. Εδώ. Εδώ. Πάμε. Τελειώσαμε, παιδάκια. Σας ευχαριστώ για την συνέντευξη.